Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η αναμέτρηση εδώ στη Δράμα ανάμεσα στον Πανδραμαϊκό και τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης ή ακόμα καλύτερα μα θέλετε Ηρακλή Αμπελοκήπων μετά την συγχώνευση των δύο ομάδων. Όλα έτοιμα λοιπόν. Κλειστό. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η αναμέτρηση εδώ στη Δράμα ανάμεσα στον Πανδραμαϊκό και στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ένας Ηρακλής που έχει ιδρυθεί το 1908 στην Θεσσαλονίκη από τις πρώτες ομάδες της συμπρωτεύουσας με μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο που θα έχουμε ευκαιρία στη συνέχεια να πούμε αρκετά για την ομάδα του Ηρακλή Μανθαίου, για τον Κανακούδη Παναγιωτίδης, την μεγάλη μπαλιά θα ψάξει τον Πιπερτζή και ο Μουρτζής ελέγχει. Το βολέ του Κιουμουρτζή, Μπελμάνι κατεβάζει με την πίεση εκεί του αμυντικού και φάουλ του Παπαδημητρίου πάνω στον Μπελμάνι και Χαγιάς, Μουδούρογλου, Μπελμάνι θα περάσει, θα απομακρύνει ο Κανακούδης, Αϊβάζης θα παίξει πίσω σίγουρα στον Πατένταλη και αυτός θα αφήσει για το Κιουμουρτζή. Η μεγάλη μπαλιά θα ψάξει τον Μπερούκα. Τώρα σε έναν χώρο που ελέγχει ο Καθάριος θα απομακρύνει. Η μπάλα πλάγιο από τα πόδια του Θεοδωρίδη. Παναγιωτίδης για τον Φιτανίδη. Φιτανίδης με θητεία σε Super League με τον Ατρόμητο. Μανθαίου, πλάγιο από τα πόδια του Σάβα Μουδούρογλου. Όπως είπαμε, οι δύο ομάδες έχουν ξαναπαίξει όταν ο Ηρακλής είχε πέσει για πρώτη φορά από την Α' Εθνική στην Β', εκεί που εκείνη τη χρονιά βρισκόταν ο Πανδραμαϊκός στη Β' Εθνική. Μετά το τέλος εκείνης χρονιάς ο Πανδραμαϊκός είχε υποβιβαστεί. Το πρώτο παιχνίδι εδώ στη Δράμα είχε έρθει 0-1 υπέρ του Ηρακλή και το δεύτερο 4-0 υπέρ του Ηρακλή. Μια σέντρα του Κονταξή τώρα, Φιτανίδης. Εκεί ο Μουδούρογλου με την ο Μανθαίου σε κόρνερ. Με την παρέμβαση του Μανθαίου εδώ, πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση για τον Πανδραμαϊκό. Κόρνερ για τον Πανδραμαϊκό. Μπελμάνι στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Στο τέταρτο λεπτό βρισκόμαστε. Στο τέταρτο λεπτό ένα κόρνερ τώρα για την ομάδα του Πανδραμαϊκού. Κάνει κίνηση ο Αναστασιάδης, Μπελμάνι, σέντρα. Εκεί οι αμυντικοί θα απομακρύνουν. Το σουτ ξανά εκεί από τον Αναστασιάδη. Θα απομακρύνει ο Κωνσταντάρας Παπαδημητρίου. Τώρα αντεπίθεση για τον Ηρακλή.
θα απομακρύνει ο Κεχαγιάς και ο Κονταξής θα διώξει. Παναγιωτίδης, Κιουμουρτζής ελέγχει. Κιουμουρτζής τώρα για τον Πατένταλη. Πατένταλης θα ψάξει τον Μπερούκα και αυτός με την κεφαλιά αριστερά στον Αναστασιάδη. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή, για την ομάδα του Πανδραμαϊκού, με συγχωρείτε. Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Στο πέμπτο λεπτό βρισκόμαστε. Μπελμάνι θα απομακρύνει άμυνα του Ηρακλή. Αϊβάζει σε πλάγιο. Πουρτουλίδης για τον έμπειρο τον Φιτανίδη που παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Θα παίξει στα αριστερά τον Μανθαίου και αυτός θα ψάξει εκεί τον επιθετικό του Ηρακλή, Μουδούρογλου. Μπελμάνι θα κατεβάσει πολύ ωραία, θα παίξει πίσω τον Κεχαγιά, κακό κοντρόλ, θα προλάβει την μπάλα όμως. Μουδούρογλου, πολύ ωραία με την μπάλα ο Μουδούρογλου. Θα παίξει τον Αναστασιάδη, Μπερούκας. Ο τερματοφύλακας ο Αθανασίου θα μπλοκάρει την μπάλα. Πατένταλης, Αϊβάζης. Πιπερτζής. Θεοδωρίδης, λάθος από τον χαφ του Πανδραμαϊκού. Κανακούδης, Φιτανίδης. Πλάγιο η μπάλα, πλάγιο για την ομάδα του Πανδραμαϊκού που πηγαίνει ο Κονταξής. Παναγιωτίδης για τον Αϊβάζη, Κονταξή στη μεγάλη παλιά για τον Αναστασιάδη, για τον Αναστασιάδη. Τσίτας, η μπάλα πλάγιο για την ομάδα του Πανδραμαϊκού. Αναγνωριστικά θα λέγαμε τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να φαίνεται να έχουν όρεξη να δημιουργήσουν. Με δύο νίκες και μία ήττα οι δύο ομάδες στην αρχή της πρώτης τρεις αγωνιστικές της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αϊβάζεις τώρα θα παίξει σίγουρα πάλι πίσω τον Πατένταλη και αυτό τον Κιουμουρτζή. Πιέζει και ο Τσίτας. Παπαδημητρίου την κεφαλιά. Αϊβάζης. Θεοδωρίδης θα παίξει τον Μπελμάνι. Μπελμάνι με την μπάλα. Θα παίξει τον Μουδούρογλου. Μπελμάνι παίρνει τα μέτρα στο γήπεδο. Αναστασιάδης, η σέντρα, καλή η σέντρα. Παπαδημητρίου θα διώξει με το κεφάλι ξανά τώρα ο Κονταξής στη σέντρα. Μουδούρογλου, μεγάλη ευκαιρία για τον Πανδραμαϊκό με το Σάβα Μουδούρογλου. Ένα ψαλιδάκι μέσα την περιοχή. Πρώτη καλή ευκαιρία για την ομάδα του Πανδραμαϊκού στο 8ο λεπτό. Τώρα ένα κόρνερ για την ομάδα του Πανδραμαϊκού. Μπελμάνι τώρα. Χαμηλά η μπάλα, θα περάσει out. Μπελμάνι.
Η μεγάλη μπαλιά του Παπαδημητρίου, του Παναγιωτίδη με συγχωρείτε, με το 14 πιπιρτζής. Τώρα μια ευκαιρία για τον Ηρακλή με τον Μανθέου. Μανθέου τώρα από αριστερά, η σέντρα, θα τον προλάβει ο Αϊβάζης. Κόρνερ για την ομάδα του Ηρακλή. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, Πανδραμαϊκός Ηρακλής 0-0 και ένα κόρνερ τώρα για την ομάδα του Ηρακλή με το Χατζή, η σέντρα. Τσίτα στην κεφαλιά, θα απομακρύνει η άμυνα του Πανδραμαϊκού, ο Μπερούκα συγκεκριμένα. Ο Καθάριος τώρα για τον Κανακούδη, τη μεγάλη την παλιά του Κανακούδη. Θα στο χέρι εκεί από τον Παρτουλίδη, με τον Κανακούδη να έχει θητεύσει και στην Δόξα Δράμας την σεζόν 2010-2011, όταν οι Μαυραετοί βρισκόντουσαν στην Super League. Είχαν τερματίσει τότε στη 16η θέση η δραμηνή ομάδα, η Δόξα Δράμας, με τον Κανακούδη να κάνει εκείνη τη χρονιά μια καλή σεζόν θα λέγαμε. Συνέχεια στο παιχνίδι, Κωνσταντάρας, Αϊβάζης, Κωνσταντάρας τώρα, Θεοδωρίδης, ψάχνει τον Αναστασιάδη, θα κλέψει η άμυνα του Ηρακλή και στην αντεπίθεση τώρα η Θεσσαλονική ομάδα, θα απομακρύνει ο Θεοδωρίδης σε πλάγιο. Παναγιωτίδης θα απομακρύνει. Καθάριος για τον Παρτουλίδη και τώρα ο Παπαδημητρίου, φάουλ του Αϊβάζη πάνω στον Πιπερτζή τελικά, με συγχωρείτε. Και τώρα ο Παρτουλίδης δωδέκατο λεπτό της αναμέτρησης, Πανδραμαϊκός Ηρακλής πάντα στο 0-0. Ένα παιχνίδι που έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθείτε μέσα από το κανάλι της Drama Sport, πατέντα τώρα. Μουδούρογλου, ο Πανδραμαϊκός στην αντεπίθεση και ο Παρτουλίδης θα κλέψει την μπάλα, θα απομακρύνει σε πλάγιο, πλάγιο για την ομάδα του Πανδραμαϊκού. Εκεί χαρακτηριστικά ο Μπελμάνι λέει τον Μουδούρογλου λίγο πιο χαλαρά να κερδίσουν λίγο χρόνο οι παίκτες του Πανδραμαϊκού. Λίγες αναπνοές. Η σέντρα του Κεχαλιά, του θα απομακρύνει ο Φιτανίδης, Μανθέου. Μανθέου θα απομακρύνει, πλάγιο η μπάλα, πλάγιο για την ομάδα του Πανδραμαϊκού. Μπελμάνι, ο Κανακούδης θα απομακρύνει, θα βγει η μπάλα, πλάγιο ξανά για τον Πανδραμαϊκό. Εκεί που πηγαίνει και πάλι ο Κεχαγιάς που έχει καλές εκτελέσεις πλακίων, θα ψάξει τον Μπελμάνι και πάλι, θα χαθεί η μπάλα εκεί. Τσίτας, φάουλ. Δεν φέρει το τύπο, δεν φέρει το τύπο.
Τώρα ένα στημένο για την ομάδα του Πανδραμαϊκού, ο Μπερούκας είναι, που τον έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές να κάνει εκτελέσεις από μακρινή απόσταση, αλλά αφήνει για τον Θεοδωρίδη. Η σέντρα, Παμπερούκας, η κεφαλιά, δοκάρει μπάλα, αλλά έχει διακοπεί η φάση ως φάουλ ή offside. Έχει σταματήσει, μη γενόμενη αυτή η φάση για τον Πανδραμαϊκό στο 15ο λεπτό. Και ο Μουρτζής θα μπλοκάρει την μπάλα, θα παίξει γρήγορα τον Κωνσταντάρα που ψάχνει τον Αναστασιάδη. Παναγιωτίδης, φάουλ εκεί, φάουλ του Θεοδωρίδη πάνω στο Παπαδημητρίου. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Παναγιωτίδη για τον Ηρακλή. Θα απομακρύνει ο Κωνσταντάρας. Μπελμάνι. Μπελμάνι θα παίξει πίσω στον Κονταξή. Μπερούκας θα πάρει την κεφαλιά από τον αρκετά ψηλότερο Παναγιωτίδη. Φιτανίδης εκεί για προβολή, φωνάζουν εδώ στη Δράμα. Τώρα στην αντεπίθεση ο Ηρακλής. Πατένταλης θα κόψει τον Πιπερτζή. Τσίτας, το σουτ. Ο Πατένταλης με τάκλιν θα διώξει σε πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Κανακούδης. Κανακούδης θα ψάξει τον Πιπερτζή. Η μπάλα θα περάσει out. Ο Ηρακλής, όπως όλοι ξέρουμε, είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με μία κατάκτηση κυπέλου και ήταν 5 φορές γενικά φιναλίστ του κυπέλου Ελλάδος. Πρωτάθλημα δεν έχει πάρει ποτέ η ομάδα του Ηρακλή. 3 φορές κατέβαλε την δεύτερη θέση στην Α' Εθνική και 2 φορές την τρίτη θέση και 5 φορές την τέταρτη. Μανθαίου τώρα θα κλέψει ο Κεχαγιάς. Μουδούρογλου, Μπελμάνι. Στην αντεπίθεση ο Πανδραμαϊκός. Τίποτα, λέει ο διαιτητής αναμέτρησης. Χατζής για τον Παρτουλίδη τώρα και φάουλ. Εκεί κάτι υπάρχει, ο διαιτητής βρίσκεται εκεί στον παρατηρητή της αναμέτρησης. Εκεί βρίσκεται και ο κύριος Μπαμπαλής. Όλα έτοιμα για να συνεχιστεί η αναμέτρηση.
Παναγιωτίδης. Συνέχεια λοιπόν στην αναμέτρηση, Κανακούδης θα ψάξει τον Μανθέου, θα κατεβάσει ο νεαρός του Ηρακλή, η σέντρα στα σώματα, Θεοδωρίδης πάει να βρει τον Μουδούρογλου, Κανακούδης θα κλέψει, Μανθέου από αριστερά θα παίξει πολύ ωραία τον Πιπερτζή και αυτός τον Πουρτουλίδη. Δεν θα μπορέσει εκεί να βρει τον Πιπερτζή ο Παρτουλίδης. Η μπάλα καταλήγει στον Κιουμουρτζή. Κωνσταντάρας. Κωνσταντάρας θα ψάξει τον Αναστασιάδη. Φιτανίδης θα απομακρύνει. Φάουλ τώρα. Και Χαγιάς, Αϊβάζης πίσω στον Κιουμουρτζή και αυτός θα παίξει τον Κονταξή που γλιστράει, θα κλέψουν οι παίκτες του Ηρακλή, ο Χατζής εκεί σε πλάγιο για την ομάδα του Παδραμαϊκού. Το 21ο λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε, Πανδραμαϊκός Ηρακλής πάντα στο 0-0, Πατένταλης θα απομακρύνει, Παναγιωτίδης θα ψάξει τον Τσίτα που κατεβάζει, Πουρτουτζής. Η σέντρα εκεί και ο Μουρτζής θα μπλοκάρει την μπάλα. Κανακούδης τώρα. Ο Μουδούρογλου εκεί σε πλάγιο. Συνέχεια στο παιχνίδι Αϊβάζης, Φιτανίδης, Μανθέου. Εκεί προωθημένη παλιά για τον Πιπερτζή, Πατένταλης και ο Μουρτζής. Θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Φιτανίδης. Φάουλ όμως για τον Ηρακλή, λέει ο διαιτητής αναμέτρησης εδώ. Κανακούδης τώρα στην εκτέλεση αυτού του φάουλ και εδώ έχει ξεκινήσει να βρέχει για τα καλά στη Δράμα, στο δημοτικό στάδιο Δράμας. Κανακούδης θα ψάξει τον Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδη στην μεγάλη την παλιά, Μουδούρογλου και out η μπάλα. Hey,
Μουρτζής τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Αντεπίδεση τώρα ο Ηρακλής, η μπάλα θα περάσει κόρνερ μετά την παρέμβαση του Κονταξή εκεί. Στην εκτέλεση πηγαίνει ο Παρτουλίδης. Παρτουλίδης θα βγάλει τη σέντρα εκεί ο μπακ του Ηρακλή Μανθαίου. Θα πάει να περάσει από τον Θεοδωρίδη. Θα βγάλει τη σέντρα. Εκεί η κεφαλιά του Μουρτζή θα μπλοκάρει την μπάλα. Στο 25 αυτή η φάση. Πατένταλης θα απομακρύνει. Μουδούρογλου. Μουδούρογλου που παίρνει μέτρα στο κήπεδο. Θα παίξει τον Αϊβάζη. Θα χαθεί η μπάλα. Αϊβάζης. Θα παίξει αριστερά στο Κονταξή. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Όπως είπαμε, 5 φορές έχει φτάσει η ομάδα του Ηρακλή στον τελικό κυπέλου. Έχει κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος μία φορά το 1976, ενώ η τελευταία φορά που ο Ηρακλής έπαιξε τελικό κυπέλου ήταν τη σεζόν 1985-87. Και τώρα ο Κονταξής θα απομακρύνει, Παναγιωτίδης θα απομακρύνει με κεφαλιά, Κανακούδης. Φιτανίδης, Χατζής θα χάσει την μπάλα, Κονταξής τώρα, Κονταξής που ανεβαίνει, Κονταξής θα παίξει τον Μπερούκα, Μπερούκας, το σούτ εκεί, καλή ευκαιρία εκεί, καλό το σούτ του Μπελμάνη, στο 27 αυτή η φάση. Ακούμε και το γερά παδράμα από τους φίλους του Πανδραμαϊκού. Αθανασίου λοιπόν θα δώσει συνέχεια Παναγιωτίδης. Εκεί υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Κάποιον φαίνεται να παρατήρησε ο διαιτητής της αναμέτρησης. Παναγιωτίδης. Θα ψάξει τον Παπαδημητρίου. Παρτουλίδης, Κανακούδης, θα παίξει τον Μανθαίου, λάθος εκεί, Μουδούρογλου τώρα στην αντεπίθεση ο Πανδραμαϊκός, θα παίξει τον Κεχαγιά, Κεχαγιάς, θα τον κόψει ο Κανακούδης, πλάγιο η μπάλα για την ομάδα του Πανδραμαϊκού. Thank you.
Και εδώ έχει ξεκινήσει να βρέχει για τα καλά στο δημοτικό στάδιο Δράμας και Χαγιάς. Θα ψάξει το Μουδούρογλου, θα απομακρύνει η άμυνα του Ηρακλή. Πατένταλης τώρα θα κερδίσει εκεί τη μάχη με τον Τσίτα. Κωνσταντάρα θα ψάξει τον Κεχαγιά από δεξιά που κάνει πολλές προωθήσεις. Θα προλάβει, θα βγάλει και τη σέντρα. Κανακούδης τώρα. Κανακούδης θα ψάξει τον Τσίτα. Θα κατεβάσει εκεί για τον Παρτουλίδη. Μανθέου. Θα απομακρύνει ο Κωνσταντάρας. Ο Πιπερτζής ήταν πριν. Και τώρα συνέχεια με τον Φιτανίδη. Παναγιωτίδης. Στην αντεπίδεση τώρα ο Ηρακλής. Θα κλέψει την μπάλα ο Θεοδωρίδης. Και τώρα κονταξής θα ψάξει τον Μπερούκα. Μπερούκας τώρα κατεβάζει. Θα παίξει τον Μπελμάνη. Θεοδωρίδης. Φάουλ του Θεοδωρίδη πάνω στον Μανθέου. Κανακούδης θα παίξει πίσω τον Αθανασίου με 3-5-2 η σύνθεση του Ηρακλή. Τσίτας τώρα. Φάουλ του Μπερμάνη πάνω στο Τσίτα. Κωνσταντάρας θα απομακρύνει μετά το γρήγορο παίξιμο του Τσίτα. Παναγιωτίδης, Φιτανίδης, Κανακούδης. Κανακούδης με την μπάλα θα παίξει δίπλα τον Παπαδημητρίου. Χατζής τώρα πήγε να περάσει, ο Κωνσταντάρας θα απομακρύνει. Φιτανίδης για τον Κανακούδη. Μανθέου. Κανακούδης. Παναγιωτίδης θα κατεβάσει πολύ όμορφα. Θα ανοίξει την μπάλα, θα κλέψει ο Αναστασιάδης. Μπερούκας που θα ψάξει τον Μουδούρογλου. Θα κλέψει την μπάλα ο Πουρτουλίδης. Μανθέου πήγε να βρει τον Πιπερτζή. Θεοδωρίδης, Μουδούρογλου με την μπάλα. Θα περάσει, θα τον κόψει ο Μανθέου. Αθανασίου. Παναγιωτίδης. Φάουλ τώρα. Φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή. Παναγιωτίδης θα ψάξει τον Φιτανίδη και αυτό τον Μανθέου. Μανθέου τη σέντρα. Τσίτας. Ο Κωνσταντάρας θα απομακρύνει και κατεβάζει ο Μπελμάνη. Παναγιωτίδης για τον Χατζή και πίσω στον Αθανασίου. Φιτανίδης για τον Κανακούδη. Κανακούδης θα ψάξει τον Πουρτουλίδη με την μπάλα να περνάει out. Κάτοχη για τον Πανδραμαϊκό.
Συνέχεια στο παιχνίδι. Παναγιωτίδης τα απομακρύνει, Αϊβάζης, Μπελμάνι. Μπελμάνι πολύ ωραία θα ψάξει τον Αναστασιάδη με στην περιοχή εκεί. Τίποτα λέει ο κύριος Τακίδης. Να συνεχιστεί το παιχνίδι λέει και να σηκωθεί τον Αναστασιάδη. Τι λες? Πουρτουλίδης τώρα. Σε αυτό το φάουλ. Πουρτουλίδης στη σέντρα. Κωνσταντάρας. Χατζής. Τσίτα στο σουτ. Καλό το σουτ με τον Κιουμουρτζή να αποκρούει την μπάλα. Πρώτη καλή ευκαιρία για την ομάδα του Ηρακλή. Με τον Κιουμουρτζή να πεκρούει σε κόρνερ. Αυτό το σουτ μέσα από την περιοχή του Τσίτα. Στο 36 αυτή η φάση. Σωτήρια απόκρουση εκεί του Κιουμουρτζή. Και τώρα κόρνερ με τον Πουρτουλίδη ο Ηρακλής. Η σέντρα. Δεύτερο δοκάρι. Εκεί κάτι υπάρχει. Φάουλ του Τσίτα πάνω στον Πατένταλη. Στο 38 της αναμέτρησης βρισκόμαστε. Πανδραμαϊκός Ηρακλής πάντα στο 0-0. Θεοδωρίδης θα κάνει το γέμισμα. Φιτανίδης, Πιπερτζής, Πουρτουλίδης, Χατζής, Παπαδημητρίου για τον Παναγιωτίδη. Το τάκλινα τον Μπελμάνι. Παπαδημητρίου, Παναγιωτίδης. Εκεί υπάρχει σφύριγμα. Η κατοχή για τον Ηρακλή. Επιθετικό φάουλ λέει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Κανακούδης. Η σέντρα. Η μπάλα θα περάσει out. Κιουμουρτζής, Κωνσταντάρας, η σέντρα, το γέμισμα θα πήγε να βρει τον Αναστασιάδη, Παπαδημητρίου, Χατζής θα απομακρύνει η άμυνα του Ηρακλή, Κωνσταντάρας και Χαγιάς για τον Μουδούρογλου, δεν θα προλάβει την μπάλα. Πλάκιο για την ομάδα του Ηρακλή που πλέον βρέχει αρκετά εδώ στο δημοτικό στάδιο δράμας. Μουδούρογλου. Μουδούρογλου πολύ ωραία θα παίξει τον Κονταξή. Κονταξής τώρα για το Θεοδωρίδη γρήγορα. Αναστασιάδης πήγε να βρει τον Κονταξή μες στην περιοχή. Το σούτ εκεί και το 1-0 για τον Πανδραμαϊκό.
με τον Μουδούρογλου. Μία πάσα του Κονταξί που μπήκε μέσα στην περιοχή. Έσπασε την μπάλα στο Μουδούρογλου και άνοιξε το σκορ. Και τρέχει στους φιλάθλους του Πανδραμαϊκού. Συνέχεια λοιπόν, ενώ η βροχή πλέον είναι πιο έντονη. Βρέχει αρκετά πλέον εδώ στον αγωνιστικό χώρο. Η βροχή είναι πολύ έντονη και πραγματικά εδώ στο δημοτικό στάδιο Δράμας δεν υπάρχει κάποιος χώρος κάλυψης για εμάς τους δημοσιογράφους. Είμαστε εδώ στο Αγιάζι θα λέγαμε. Η βροχή είναι πολύ έντονη. Πρέπει πλέον να προστατεύσουμε και τα πράγματά μας. Εδώ με κουκούλες, με ομπρέλες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για σας, για να έρθει στις οθόνες σας η εικόνα από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα στον Πανδραμαϊκό και στον Ηρακλή, που βρέχει αρκετά εδώ στο δημοτικό στάδιο. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να διορθωθεί. Καλούμε την κυρία Τόλιου να κάνει κάτι γι' αυτό. Συνέχεια στην αναμέτρηση Κανακούδης. Με τον Ηρακλή να ανεβαίνει, θα απομακρύνει ο Κονταξής. Κονταξής που είχε την ασίτ στο γκολ. Συνέχεια λοιπόν, ένα γέμισμα εκεί χωρίς αποτέλεσμα. Πανδραμαϊκός Ηρακλής από το 41-0 με γκολ του Σάβα Μουδούρογλου. Μανθαίου τώρα με την μπάλα. Μανθαίου. Παπαδημητρίου που κατεβάζει, θα παίξει τον Κανακούδη και αυτό στον Φιτανίδη. Αθανασίου για τον Παναγιωτίδη. Μπελμάνη τώρα. Μπελμάνη με την μπάλα. Τη σέντρα. Η κεφαλιά εκεί, η μπάλα θα περάσει out. Πουρδουλίδης, μπόρα ήταν και πέρασε τελικά. Έχει χαλαρώσει λίγο εδώ η βροχή. Χατζής, τώρα μια σέντρα για τον Τσίτα και Χαγιάς. Πατένταλης, Μουδούρογλου θα απομακρύνει που κατεβάζει ο Μπερούκας. Μπερούκας με την μπάλα που κερδίζει χρόνο εκεί για τον Πανδραμαϊκό και Χαγιάς θα πήγε να βρει και τον Θεοδωρίδη. Φιταλίδης θα απομακρύνει και Χαγιάς αϊβάζει σε πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Στο 44 βρισκόμαστε. Πανδραμαϊκός Ηρακλής 1-0 με γκολ του Σάβα Μουδούρογλου. Πατένταλης. Παπαδημητρίου θα πάρει την κεφαλιά. Μπελμάνη. Παναγιωτίδης τώρα. Παναγιωτίδης. Καθάριος.
Χατζή σε πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή, Παπαδημητρίου. Λάθος εκεί, Μπελμάνι, Πουτουλίδης, Μπερούκας. Κανακούδης εκεί, πέσιμο του Μπερούκα και πέσιμο τώρα του Τσίτα μετά από παρέμβαση του Πατένταλη, και ο Θεοδωρίδης διώχνει σε πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή, που λογικά θα τηρηθεί και το fair play. Μανθέου τώρα. Μανθέου για τον Κιουμουρτζή. Το βολέ. Φάουλ εκεί. Φάουλ του Πουρτουλίδη πάνω στον Κεχάκια. Και ο Θεοδωρίδης τώρα λέει τους συμπαίκτες του να προωθηθούν. Πανδραμαϊκός Ηρακλής πάντα στο 1-0, ενώ την ίδια ώρα δεν γνωρίζουμε τι γίνεται στο παιχνίδι της Αλεξανδρούπολης για την κορυφή. Κεφαλιά εκεί, η μπάλα θα περάσει out. Τελευταίο σφύριγμα του κύριου Τακίδη. Επιστροφή λοιπόν για το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Η βροχή δεν έχει κοπάσει εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Δράμας. Πανδραμαϊκός Ηρακλής 1-0, ενώ ήδη έκανε την εμφάνισή του και ο ήλιος. Όλα έτοιμα λοιπόν εδώ στη σέντρα ο Πανδραμαϊκός. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα στον Πανδραμαϊκό και την ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Και τώρα η σέντρα της αναμέτρησης, Πανδραμαϊκός, Μπερούκας. Μπερούκας με την μπάλα, Μπελμάνι, Μπελμάνι θα παίξει αριστερά το κονταξί. Τη σέντρα κονταξί, θα απομακρύνει η άμυνα του Ηρακλή. Ενώ για τον Ηρακλή έχουμε και αλλαγή. Με το 7 στον αγωνιστικό χώρο πέρασε ο Μετάι. Το βολέ από τον Κιουμουρτζή. Η κεφαλιά εκεί από το Φιτανίδη. Θεοδωρίδης θα παίξει τον κονταξί, θα ψάξει απέναντι τον Σάββατο Μουδούρογλου. Τώρα Ιβάζης, Μουδούρογλου, ο σκόρερ για τον Πανδραμαϊκό, Αναστασιάδης, Μπερούκας. Μπερούκας με την μπάλα θα απομακρύνει άμυνα του Ηρακλή. Και Κιουμουρτζής τώρα θα μπλοκάρει την μπάλα. Το βολέα, Φιτανίδης θα, ο Παναγιωτίδης με συγχωρείτε, θα πάρει την κεφαλιά και φάουλ τώρα. Φάουλ για τον Ηρακλή, που πλέον δόξα τω Θεώ έχει σταματήσει εδώ η βροχόπτωση, η έντονη βροχόπτωση.
Φιτανίδης πήγε να βρει τον Κανακούδη. Κανακούδης τώρα. Η μεγάλη μπαλιά. Χέρι τώρα. Μπερούκας. Πατένταλης τώρα σε αυτή την εκτέλεση του φάουλ. Φιτανίδης θα πάρει την κεφαλιά. Μπερούκας. Το λάθος εκεί. Στην αγκαλιά του Αθανασίου. Ενώ πέρασε και ο Μαγκούτης για τον Ηρακλή. Φάουλ τώρα. Φάουλ για τον Πανδραμαϊκό. Θα παίξει γρήγορα Κωνσταντάρας. Μπερούκας που έρχεται από θέση offside. Για τον Ηρακλή, όπως είπαμε, στον αγωνιστικό χώρο πέρασαν ο Μαγκούτης και ο Μετάη. Και Χαγιάς για τον Μπερούκα. Μουδούρογλου πήγε να βγάλει τη σέντρα. Μανθαίου δεν θα προλάβει, πλάγιο για την ομάδα του Πανδραμαϊκού. Μουδούρογλου θα βγάλει τη σέντρα, θα απομακρύνει ο Φιτανίδης. Μουδούρογλου και Χαγιά στην περιοχή, θα βγάλει τη σέντρα, άστοχα η μπάλα σε κόρνερ τελικά μετά την παρέμβαση του Κανακούδη εκεί. Στο κόρνερ τώρα οι παίκτες του Πανδραμαϊκού, Μουδούρογλου σε αυτή την εκτέλεση. Όχι, ο Μπελμάνι φαίνεται να είναι. Μπελμάνι στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Να τη εκτέλεση. Έξω, Αϊβάζης, θα προλάβει ο Παναγιωτίδης. Το σού του Κονταξή Αθανασίου σε υπερένταση θα μπλοκάρει την μπάλα στο 50 αυτή η φάση. Η μεγάλη μπαλιά τώρα. Αναστασιάδης. Αναστασιάδης με την μπάλα. Θα παίξει τον Θεοδωρίδη. Αναστασιάδης πίσω στον Μπελμάνι. Μπελμάνι πολύ ωραία. Θα απομακρύνει ο Πουρτουλίδης. Τσίτας τώρα. Μπελμάνι πίσω στον Κιουμουρτζή. Μπελμάνι θα περάσει τον Τσίτα. Θα παίξει τον Θεοδωρίδη και αυτός πίσω τον Κωνσταντάρα. Η κεφαλιά εκεί από τον Παναγιωτίδη. Κονταξής ο, που έβγαλε την assist στον γκολ του Πανδραμαϊκού. Μουδούρογλου τώρα. Στην αντεπίθεση ο Πανδραμαϊκός. Στο σούτ του Μουδούρογλου. Καλή απέκρουση και από τον Αθανασίου. Κόρνερ για τον Πανδραμαϊκό. Στο 52. Κόρνερ τώρα, Μπελμάνι σε αυτή την εκτέλεση. Μπελμάνι, η σέντρα θα απομακρύνει ο Φιτανίδης. Η σέντρα τώρα το Θεοδωρίδη. Κατεβάζει ο Μπερούκας στο σούτ, θα απομακρύνει ο Αθανασίου. Μεγάλη επέμβαση των Αθανασίου στο 53. Στο 53, μεγάλη ευκαιρία για την δραμηνή ομάδα με τον Γιώργο τον Μπερούκα. Πολύ ωραία μέσα στην περιοχή ο Γιώργος ο Μπερούκας, κατέβασε την μπάλα,
πλάσαρε, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει τον Αθανασίου και σε ένα κόρνερ και πάλι η ομάδα του Πανδραμαϊκού με τον Θεοδωρίδη. Η σέντρα. Αϊβάζει στο σουτ, καλό το σουτ. Θα διώξει ο Αθανασίου και η άμυνα του Ηρακλή με τον Κανακούδη σε πλάγιο. Και τώρα ακούμε και τους φιλάθλους του Πανδραμαϊκού. Μουδούρογλου τώρα, η σέντρα το και Χαγιά, Περούκας, τώρα Θεοδωρίδης με τον Καθάριο, Κωνσταντάρας, θα ψάξει τον Γιώργο τον Περούκα, τον αρχηγό του Πανδραμαϊκού, θα βγάλει τη σέντρα, θα απομακρύνει ο Κανακούδης πριν φτάσει μπάλα στο Μουδούρογλου και γίνει επικίνδυνος και τώρα η Βάζης που ανεβαίνει θα βγάλει τη σέντρα. Αθανασίου θα διώξει, Θεοδωρίδης θα απομακρύνει ο Καθάριος, Μουδούρογλου, Κανακούδης θα διώξει, ο Μετάη την κεφαλιά, Τσίτας τώρα, φάουλ του Πατένταλη πάνω στον Τσίτα. Ενώ τώρα έχουμε και την αλλαγή, θα βγει και ο Μανθαίου, να δούμε ποιος πέρασε σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του. Τρεις αλλαγές για τον Ηρακλή μέχρι στιγμής. Πουρδουλίδη στη σέντρα, θα απομακρύνει ο Πατένταλης, αλλά έχει φυρίξει ο κύριος Στακίδης το φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι. Θα πάρει την κεφαλιά ο Κανακούδης πριν του μετάει και Χαγιά στο πλάγιο, Μπελμάνη, Θεοδωρίδης θα παίξει τον Αϊβάζη που αλλάζει παιχνίδι για τον Κονταξή. Στον Μαντίκα που πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά εκείνη η βροχή λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο μας αποσυντόνισε, θα λέγαμε. Μπερούκας τώρα, κακό κοντρόλ από τον Μπελμάνη. Κανακούδης με την μπάλα, Κανακούδης. Ο Ηρακλής από τις μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχει εκπροσωπήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και στην Ευρώπη στο κύπελο UEFA 6 φορές, 4 φορές στο κύπελο κυπελούχων και 4 φορές στο κύπελο Ίντερ Τότο. Ο Ηρακλής, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες που ταλαιπωρείται στις τοπικές εθνικές κατηγορίες, στις τεχνικές εθνικές κατηγορίες. Η κεφαλιά του Αναστασιάδη τώρα, Παναγιωτίδης απομακρύνει. Υπενθυμίσουμε ότι ο Ηρακλής έχει υποβιβαστεί 3 φορές από την Αλφα Εθνική και οι 3 για μη αγωνιστικούς λόγους.
Το 1980 λόγω δωροδοκίας στο παιχνίδι με κυπέλου με τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό τότε, και μία φορά καθώς είχε πλαστεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, και το 2017 καθώς δεν είχε πάρει πιστοποιητικό συμμετοχή στη Super League. Στην αντεπίδεση τώρα ο Ηρακλής, η σέντρα εκεί, Μουδούρογλου με την μπάλα, θα παίξει τον Μπελμάνι, Πατένταλης, Θεοδωρίδης, offside τώρα, και έχουμε και την αλλαγή. Εκτός πέρασε ο Καθάριος εντός. Εντός θα δούμε ποιος έχει περάσει. Τέταρτη αλλαγή με το 19 ο Εμμανουηλίδης. Τσίτας τώρα, Παπαδημητρίου, Εμμανουηλίδης στην πρώτη επαφή με την μπάλα, Ματίκας. Φάουλ τώρα για την ομάδα του Πανδραμαϊκού. Έχουν παίξει στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης αρκετοί δραμηνοί, όπως είναι ο Ηλίας Αλεξιάδης, ο Γιώργος ο Μάλιος που έχει παίξει και στη Δόξα Δράμας και την Καβάλα, μεγάλος ποδοσφαιριστής του δραμηνού ποδοσφαίρου, ο Ξανθόπουλος, ο Γιώργος Μιχαηλίδης ή αλλιώς για εμάς τους δραμηνούς ο Γιαούρ, ο Τάσος ο Λευκόπουλος με 7 χρόνια στον Ηρακλή που έχει αφήσει ιστορία στους Κιανόλευκους, και ο τωρινός πρόεδρος της Δόξας Δράμας ο Ηλίας Χατζιελευθερίου. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Παπαδημητρίου τώρα, πίσω στον Φιτανίδη. Ανεβαίνει ο Παναγιωτίδης. Εμμανουηλίδης θα κλέψει ο Κονταξής. Εμμανουηλίδης για τον Τσίτα. Πολύ ωραίο Τσίτας. Θα κάνει το σουτ. Τσουμπουρτζής θα μπλοκάρει την μπάλα. Καλό το σουτ εκεί του Τσίτα στο 61. Το βολέ τώρα. Μπελμάνι στην αντεπίδεση τώρα ο Πανδραμαϊκός. Μπελμάνι τώρα ψάχνει τον τρόπο να περάσει από εκεί, δεν θα μπορέσει να περάσει τον Φιτανίδη. Μπελμάνι τώρα σε αυτή την εκτέλεση του κόρνερ. Στο 62 βρισκόμαστε, η εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα θα φτάσει στον Αϊβάζη. Αϊβάζης τώρα προσπαθεί να περάσει εκεί, θα κάνει τη σέντρα σε ένα χώρο που δεν βρίσκεται κάποιος συμπαίκτης του, μόνο ο Κανακούδης. Δεν θα μπορέσει εκεί ο Ματίκας, η μπάλα θα περάσει σε πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Ενώ να πούμε ότι στην ανάπαυλα υπήρχε, θα λέγαμε, μία ελεκτική μάχη ανάμεσα στον πρόεδρο του Πανδραμαϊκού, τον κύριο Καΐρη, και με ανθρώπους του Ηρακλή. Δεν καταλάβαμε για ποιον λόγο ακριβώς και τι έγινε σε αυτό το. Και τώρα ο Ματίκας θα πάρει την μπάλα, ο Μπελμάνι. Μπελμάνι τώρα για τον Μουδούρογλου, θα κλέψει την μπάλα ο Κανακούδης. Η μπάλα έφτασε στον Μαγκούτη, θα κλέψει ο Αϊβάζης. Ματίκας θα απομακρύνει ο Πατένταλης
σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Παναγιωτίδης. Εμμανουηλίδης τώρα. Φιτανίδης. Παναγιωτίδης. Παρτουλίδης για τον Φιντανίδη. Κανακούδης, Πουρτουλίδης πάλι. Θα παίξει τον Μαντίκα. Παναγιωτίδης, Πουρτουλίδης που ανέβηκε ο Ηρακλής στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Κανακούδης τώρα. Κανακούδης θα ψάξει τον Μετάη. Θα γλιστρήσει εκεί. Μουδούρογλου τώρα. Μουδούρογλου πήγε να περάσει από τον Κανακούδη. Ο αμυντικός του Ηρακλή θα απομακρύνει σε πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Μπορεί ο Παδραμαϊκός να είχε ένα καλό πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Ηρακλής είναι αυτός που στα τελευταία 5-6 λεπτά κάνει παιχνίδι. Παναγιωτίδης. Φιτανίδης. Κανακούδης. Ο Κιουμουρτζής εκεί πήγε να κάνει το λάθος από υπερβολική σιγουριά θα λέγαμε. Να πούμε ότι ο Ηρακλής έχει κάνει συγχώνευση με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων και έτσι συμμετάσχει στην Γάμα Εθνική, ενώ πέρσι αγωνιζόταν στο Γάμα Τοπικό. Κονταξής, Μπερούκας, Πουρτουλίδης. Φάουλ τώρα. Ενώ εδώ στο δημοτικό στάδιο Δράμας έχει βγει ο ήλιος για τα καλά θα λέγαμε. Πραγματικά φθινοπορεινός καιρός. Πουρτουλίδης. Πουρτουλίδης πάλι μετά το 1-2 με τον Μαντίκα. Με το 8 Μαγκούτης. Κανακούδης. Θα προλάβει τον Μουδούρογλου. Κανακούδης στη σέντρα. Θα απομακρύνει η άμυνα του Πανδραμαϊκού. Ο Κωνσταντάρας εκεί σε πλάγιο. Κανακούδης όπως έχουμε πει έχει παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες με τη Δόξα Δράμας στην Super League. Τη χρονιά που οι Μαυραετοί βρισκόντουσαν στη Super League και είχαν ανέβει μετά από 20 χρόνια στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία και ένα σου τώρα εκεί του Ιορδανίδη, ενώ σιγά σιγά εκεί ο κύριος Καζεπίδης φαίνεται να ετοιμάζει κάποιον παίκτη. Ο Ζυγιαχόβαλης πρέπει να είναι. Και ο Μουρτζής τώρα. Και ο Μουρτζής στο βολέ. Θα πέσει εκεί ο Μουδούρογλου. Μαντίκας. Θα κερδίσει τελικά ο Θεοδωρίδης Μουδούρογλου. Μπελμάνι τελικά είναι μέσα στην περιοχή. Θα βγάλει τη σέντρα Φιτανίδης. Ματίκας στην αντεπίδηση τώρα Ηρακλής. Εμμανουηλίδης τώρα. Εμμανουηλίδης πήγε να βρει τον Ιορδανίδη. Θα απομακρύνει ο Κονταξής σε πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Πέντε αλλαγές για την ομάδα του Ηρακλή που έχει ανακατέψει πολύ καλά την τράπουλα ο προπονητής του Γυρεού.
Φιτανίδης για τον Παναγιωτίδη. Και πάλι ο Φιτανίδης. Την κεφαλιά εκεί από τον Κωνσταντάρα. Φάουλ τώρα για την ομάδα του Πανδραμαϊκού. Και αλλαγή τώρα, εκτός θα περάσει ο Ιαμ Μπελμάνι και εντός αγωνιστικού χώρου, από ό,τι σας είπαμε και πριν, και ο Ζιγιαχόβαλης θα περάσει. Ο Διαμαντίδης είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Πανδραμαϊκού που επέστρεψε. Διαμαντίδης πέρυσι που έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά με τους Ερυθρόλευκους στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και ήταν από τους παίκτες που διακρίθηκαν αρκετά με τη φανέλα του Πανδραμαϊκού, ενώ πριν από λίγο έχουμε πληροφορηθεί ότι ο Πανδραμαϊκός βρίσκεται και κοντά στην απόκτηση του Φίτου Σαβίδη από την Δόξα Κάτω Καμήλας, τον Σεραίο τερματοφύλακα, σε θητεία σε Εθνικό Γαζόρου, σε Απόλλων Παραλιμνίου, με καλές χρονιές στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στις ακαδημίες του Παναγιώτη Πάντζιου στους Λέοντες Ερών. Και για να μάθουμε. Ένα φάουλ τώρα για τον Ηρακλή. Η σέντρα. Κόρνερ μετά την παρέμβαση εκεί του Γιώργου του Μπερούκα. Ένα κόρνερ τώρα για τον Ηρακλή. Κόρνερ για τον Ηρακλή τώρα. Η σέντρα του Μετάη. Τσίταση κεφαλιά. Φάουλ όμως έχει σφυρίξει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Συνέχεια θα δώσει το παιχνίδι ο έμπειρος ο Κιουμουρτζής. Και τώρα το γέμισμα. Η κεφαλιά εκεί. Τσίτας. Ιορδανίδης και πάλι Τσίτας. Πέσιμο εκεί. Πουρτουλίδης. Θα κλέψουν εκεί του Πανδραμαϊκού. Διαμαντίδης, Θεοδωρίδης. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα του Πανδραμαϊκού. Πουρτουλίδης τώρα. Κόνταξη σε πλάγιο. Ιορδανίδη στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει κόρνερ. Κόρνερ τώρα για την ομάδα του Ηρακλή. Η σέντρα θα απομακρύνει ο Τουμουρτζής. Φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα, επιθετικό φάουλ από τον Φιτανίδη. Φιτανίδη.
Η μπάλα θα περάσει πλάγιο. Φιτανίδης. Η σέντρα θα απομακρύνει η άμυνα του Πανδραμαϊκού. Κωνσταντάρας, πλάγιο η μπάλα. Αϊβάζης. Εμμανουλίδης θα κλέψει, θα απομακρύνει ο Αϊβάζης. Φιτανίδης. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο, πλάγιο για την ομάδα του Πανδραμαϊκού. Εκεί υπάρχει ένα πέσιμο, φαίνεται να πονάει ο Μπερούκας εκεί. Η σέντρα εκεί, το γέμισμα και Χαγιάς με μετάει και Χαγιάς, η μπάλα θα περάσει πλάγιο, πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Η σέντρα, η κεφαλιά, υπάρχει πέσιμο επιθετικό φάουλ του Φιτανίδη. Εκεί υπάρχει και πεσμένος παίκτης, διακοπή στο παιχνίδι. Ο Χαγιάς ήταν αυτός που είχε πέσει, που ήταν πεσμένος κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Συνέχεια στο παιχνίδι. Φιτανίδης με κεφαλιά, θα πάρει ο Μπερούκα στην μπάλα. Το σουτ, καλό το σουτ. Η μπάλα θα περάσει λίγο πάνω από τα δοκάρια. Καλό το σουτ εκεί του Αναστασιάδη στο 79. Φιτανίδης. Κεφαλιά του Πατένταλη. Φάουλ που υποδεικνύει ο κύριος Στακίδης. Πουρτουλίδης τώρα θα ψάξει τον Τζίτα. Πατένταλη θα απομακρύνει. Και ακούγονται και οι φωνές του Μπάμπη Καζεπίδη στους παίκτες του να κρατήσουν το σκορ. Σίγουρα ο Πανδραμαϊκός θα θέλει να κρατήσει το 0 και από εκεί και πέρα να πετύχει το δεύτερο γκολ που θα κλειδώσει το παιχνίδι. Στην αντεπίδυση ο Πανδραμαϊκός, κονταξής, κονταξής με την μπάλα. Θα ψάξει τον Μπερούκα, δεν θα ακολουθήσει τη φάση και ο Μουδούρογλου. Yeah.
Εκεί υπάρχει πέσιμο φάουλ. Και εδώ ακούγονται και οι φίλαθλοι του Πανδραμαϊκού. Διαμαντίδης τώρα. Το γέμισμα, Φιτανίδη στην κεφαλιά. Εκεί θα μπορέσει να πάρει την μπάλα ο Διαμαντίδης. Πουρτουλίδης τώρα. Στην αντεπίθεση ο Ηρακλής. Θα απομακρύνει ο Πατένταλης δυνατά πάνω στην μπάλα. Στην αντεπίθεση τώρα ο Πανδραμαϊκός με τον Μουδούρογλου που δεν προλαβαίνει εκεί την μπάλα. Μουδούρογλου το σουτ, κακό το σουτ, χλιαρό. Θεοδωρίδης τώρα. Θεοδωρίδης θα παίξει τον Αναστασιάδη. Αναστασιάδης τώρα. Αναστασιάδης θα χάσει την μπάλα. Εμμανουηλίδης το τάκλιν εκεί του Αϊβάζη και θα τον παρατηρήσει ο διαιτητής αναμέτρησης με κίτρινη κάρτα. Το σφύριγμα τώρα, Φιτανίδης. Παναγιωτίδης. Φιτανίδης. Κακή η τροφοδότησή του στον Παρτουλίδη. Θα χαθεί η μπάλα. Αϊβάζης. Θα γλιστρήσει ο Κονταξής. Θα απομακρύνει. Θα κλέψει ο Διαμαντίδης. Θεοδωρίδης θα ψάξει τον Μουδούρογλου. Διαμαντίδης πήγε εκεί να κάνει το σουτ, δεν θα βρει σωστά την μπάλα και φάουλ τώρα. Φάουλ για τον Πανδραμαϊκό. Τώρα το φάουλ πάνω στην μπάλα ο Γιώργος ο Μπερούκας. Το σφύριγμα Μπερούκας. Συρτάει η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι Κονταξής. Η μπάλα out. Ο Κεχαγιάς ήταν, με συγχωρείτε, μέσα την περιοχή. Η μπάλα θα περάσει out. Ενώ τώρα έχουμε αλλαγή. Αλλαγή τώρα, εκτός πέρασε ο Γιώργος ο Μπερούκας και σε λίγο θα δούμε ποιος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Φιτανίδης. Κανακούδης θα ψάξει τον Παναγιωτίδη που το είδαμε πολλές φορές αυτό στην αναμέτρηση. Μαντίκας, Εμμανουηλίδης, Πουρτουλίδης. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο. Έλα,
Ιορδανίδης πήγε να βγάλει τη σέντρα, ο κονταξής θα τον κόψει. Θεοδωρίδης θα ψάξει τον Μουδούρογλου. Μουδούρογλου τώρα στο ένας με έναν, θα πήγε να περάσει τον Φιτανίδη. Το φάουλ του έμπειρου αμυντικού πάνω στον Σάβα Μουδούρογλου. Φάουλ σε καλό σημείο για τα πόδια του Διαμαντίδη και του Θεοδωρίδη. Δεύτερη κίτρινη στον Φιτανίδη και κόκκινη με 10 παίκτες ο Ηρακλής. Για τα υπόλοιπα περίπου 10 λεπτά της αναμέτρησης. Με 10 παίκτες λοιπόν ο Ηρακλής για τα υπόλοιπα 6 λεπτά. Στο 84 βρισκόμαστε και ο Φιτανίδης αποχωρεί. Για να δούμε τώρα, ο διαιτητής στείνει το τείχος. Το γέμισμα, η κεφαλιά εκεί, η μπάλα θα περάσει κόρνερ. Η σέντρα, ο Αθανασίου θα μπλοκάρει. Το γέμισμα, Κωνσταντάρας, υπάρχει σφύριγμα εκεί, υπάρχει σφύριγμα ξανά, φάουλ λέει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Μαρτίκας, Πουρτουλίδης, Παναγιωτίδης, λάθος εκεί. Ενώ υπάρχει εκεί κάτω στον αγωνιστικό χώρο κάποια κράμπα, ο Αϊβάτζης βρίσκεται κάτω. Συνέχεια στο παιχνίδι, Θεοδωρίδης θα ψάξει τον Αχαλινόπουλο, Διαμαντίδης, φάουλ τώρα. Διαμαντίδης τώρα. Η σέντρα, η απομάκρυνση εκεί της άμυνας. Μουδούρογλου. Πέσιμο, Εμμανουηλίδης. Φάουλ. Thank you.
Φάουλ τώρα για τον Πανδραμαϊκό. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης βρισκόμαστε. Διαμαντίδης θα παίξει τον Σάβα Μουδούρογλου. Από αριστερά θα βγάλει τη σέντρα. Ο Αθανασίου θα μπλοκάρει την μπάλα. Σαν το ζέσταμα εκεί Αθανασίου. Θα απομακρύνει ο Κονταξής. Μαγκούτης θα παίξει τον Κανακούδη. Και αυτός τον Παναγιωτίδη. Η κεφαλιά εκεί μέσα στην περιοχή, θα απομακρύνει ο Κονταξής. Επιθετικό φάουλ. Offside είναι τελικά. Και διπλή αλλαγή τώρα για την ομάδα του Πανδραμαϊκού. Εκτός περνάει ο Αϊβάζης και ο Αναστασιάδης. Και να δούμε ποιοι θα περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Πρέπει ο ένας να είναι ο Ζυγιαχόβαλης και ο άλλος ο Τσάκωνας για το Πανδραμαϊκό. Μουδούρογλου. Offside όμως ο Σάββας ο Μουδούρογλου. Εδώ υπάρχει κακή συνεννόηση. Κουρτουλίδης. Τελικά συνεννοήθηκαν ο διαιτητής με τον βοηθό του. Κανακούδης θα ψάξει τον Τσίτα. Πατένταλης. Πουρτουλίδης. Τη μεγάλη την παλιά στον Ιορδανίδη. Εμμανουηλίδης. Κονταξής θα απομακρύνει. Παναγιωτίδης. Κανακούδης. Η κεφαλιά εκεί. Φάουλ τώρα πριν γίνει ο Πανδραμαϊκός πιο απειλητικός. Πριν βγει στην αντεπίθεση και τώρα δύο παίκτες των Ερυθρόλευκων βρίσκονται κάτω. Ο Μουδούρογλου σηκώθηκε και ο Κονταξής τελικά. Ζυγιαχόβαλης τώρα. Μέσα στην περιοχή, Ζυγιαχόβαλης ψάχνει ξεμαρκάρι στο παίκτη, η μπάλα κόρνερ τελικά. Πήρε κάτι από αυτή τη φάση ο ποδοσφαιριστής του Πανδραμαϊκού, ο Ζυγιαχόβαλης. Ενώ στο γήπεδο σήμερα βρίσκεται και ο νεόφυτος Σαββίδης, όπως σας είπαμε, που θα μιλήσει με τη διοίκηση του Πανδραμαϊκού για να έρθει στην δραμηνή ομάδα. Τελευταία λεπτά λοιπόν της αναμέτρησης. Στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε. Κανακούδη στο γέμισμα. Εμμανουηλίδης λάθος. Τσάκωνας. Κακό κοντρόλ εκεί από τον Θεοδωρίδη. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης βρισκόμαστε.
Στο 93 βρισκόμαστε, η Σέντα του μετάει στο δεύτερο δοκάρι, Τσίτα σε ένα πέσιμο εκεί, out η μπάλα. Ο Παδραμαϊκός βρίσκεται λίγα λεπτά πριν από μία μεγάλη νίκη. Μία από τις ιστορικότερες νίκες στην ιστορία του. Ο Παδραμαϊκός σήμερα ήταν, θα λέγαμε, καλύτερος και τελευταίο σφύριγμα. Πανδραμαϊκός Ηρακλής, 1-0, μεγάλη νίκη του Πανδραμαϊκού με σκόρε τον Σάβα Μουδούροχλου, όταν στο 40 ο Κονταξής μπήκε από τα αριστερά, έσπασε την μπάλα και ο Μουδούροχλου έκανε το 1-0, ενώ εκεί τώρα βλέπουμε ο Πατένταλης, εκεί υπάρχουν παρεξηγήσεις με τον πάγκο του Ηρακλή. Για να δούμε τι γίνεται εκεί. Ο Πατένταλης προσπαθούν να τον ηρεμήσουν οι συμπαίκτες του. Και το Πανδραμαϊκός από τους φιλάθλους του Πανδραμαϊκού. Τελικό αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, από το Δημοτικό Στάδιο Δράμας, Πανδραμαϊκός Ηρακλής 1-0, φίλες και φίλοι της Drama Sport, καλό σας βράδυ.